με αφορμή την επίσκεψη του Σωκράτη Φάμελου, ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα από χθες με δύο κορυφαία ζητήματα. Το ένα είναι που άπτονται και τα δύο της αρμοδιότητάς του στο Μεάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το πρώτο ήταν η χτεσινή επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρη και η συνάντηση με τον κύριο Ζούρο. Και το δεύτερο, που είναι και φλέγον ζήτημα αυτής της περίοδου, ήταν η επίσκεψη στη Σκάλα της Ερεσού και η δήλωσή μας ότι στεκόμαστε στο πλάι του κινήματος για ανοιχτή και ελεύθερη παραλία στη Σκάλα Ερεσού και θα βοηθήσουμε με όλες μας δυνάμεις ώστε να αποτραπεί η σκανδαλώδης δόμηση πάνω στην άμμο. Ήδη χθες την ώρα που επισκεπτόμασταν το αφεντέλη κατατέθηκε και ερώτηση που συνυπογράφουμε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος για το θέμα της Ερεσού και τύχαμε μια ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από την πρωτοβουλία της Ερεσού, από τον πρόεδρο της κοινότητας και από κόσμο της περιοχής, ο οποίος μας έδειξε την ανησυχία του. Του δώσαμε να καταλάβουμε ότι εμείς ήρθαμε να συμπαρασταθούμε σε αυτόν τον αγώνα και όχι να τον καπελώσουμε, να τον ελέγξουμε. Υπήρξε μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων και είμαστε αισιόδοξοι ότι με την κινητοποίηση τόσο πολύ κόσμου και σε τοπικό επίπεδο και σε θεσμικό επίπεδο από το δικό μας κομμάτι στη Βουλή, αλλά και διεθνώς, γιατί ακριβώς το brand name της Ερεσού είναι αυτός ο χαρακτήρας ανοιχτότητας και ελευθερίας που έχει ως τόπος και προορισμός διακοπών από πάρα πολλές απόψεις, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε την επιχειρούμενη δόμηση πάνω στο κύμα. Δεν είναι θέμα προσωπικής αντιδικίας με την ιδιοκτήτρια, είναι θέμα αρχής να παλέψουμε για να διασωθεί ο αιγυαλός της Ερεσού, αλλά και γενικότερα σύμφωνα με τη δική μας φιλοσοφία ως ένα κόμμα που έχει υιοθετήσει από πολύ νωρίς την οικολογική ατζέντα στο πρόγραμμά του, να σωθεί ο αιγυαλός και το περιβάλλον γενικότερα. Σε μια εποχή που, όπως θα πει αργότερα και ο Σωκράτης υποθέτω, η κουβέντα για την κλιματική καταστροφή είναι στο επίκεντρο της συζήτησης σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό μέχρι το διεθνές. Και το δεύτερο σκέλος της επίσκεψης, που πάλι αφορά τα καθήκοντα που έχει ο Σωκράτης ο Φάμελος στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, έχει να κάνει με το κομμάτι της ακρίβειας και ειδικά της ενεργειακής ακρίβειας που μαθηματικά οδηγεί και σε ενεργειακή φτώχεια τον κόσμο. Δηλαδή οι εικόνες που πήραμε από επαγγελματίες και από ιδιώτες, από πολίτες, από χθες που κάναμε κουβέντες και μέσα στην αγορά και με πολίτες που ήρθαν στην εκδήλωσή μας χθες το βράδυ, η κατάσταση είναι τραγική και θα γίνει τραγικότερη δυστυχώς, λέμε εμείς, από τον ερχόμενο μήνα, όπου θα ενσωματωθεί στα τιμολόγια και η αύξηση, η υπέρογγη αύξηση που κάνει τη χώρα μας μία από τις ακριβότερες στην Ευρώπη στη χονδρική τιμή της κιλοβατόρας. Για να κλείσω εγώ και να μην κλέβω, ας πούμε, χρόνο από το Σωκράτη το Φάμελο που είναι ο προσκεκλημένος μας, θα αναφερθώ και σε άλλα ζητήματα εντάχει που το τελευταίο διάστημα έχουμε κάνει παρεμβάσεις και έχουν υπάρξει απαντήσεις από την κυβέρνηση, διότι δυστυχώς σε πάρα πολλές ερωτήσεις μας στη Βουλή δεν υπάρχουν καν απαντήσεις και χρονίζουν αναπάντητες ερωτήσεις μας στα συρτάρια των Υπουργών παραβιάζοντας τον κοινοβουλευτικό κανονισμό. Το ένα είναι το μεταφορικό ισοδύναμο. Μετά την επιστολή του Οικονομικού Επιμελητηρίου, την οποία για πολλωστή φορά φέραμε στη Βουλή μέσα από αναφορά, είχαμε την απάντηση του κυρίου Κουτουλάκη, του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου, ότι 15 Γενάρη ξεκινάνε πληρωμές σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ο κύριος Κουταλάκης και η κυβέρνηση και ο προϊστάμενος του, ο κύριος Πλαγιωτάκης, να είναι σίγουροι ότι 16 Ιανουαρίου θα ξανακάνουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο για το ζήτημα. Δεν θα αφήσουμε αυτή την κατάκτηση που είμαστε περήφανοι που την έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα την αφήσουμε αυτή την κατάκτηση για τους νησιώτες να ξυλωθεί λόγω της ιδιοληψίας της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να αναφερθώ είναι η κατάσταση των αγροτοκτηνοτρόφων. Λόγω των περιοδιών που κάναμε τις προηγούμενες μέρες σε κοινότητες της Δυτικής Λέσβου, κυρίως αγροτοκτηνοτροφικές βασικά, όπου εκεί υπάρχουν δύο κορυφαία ζητήματα.
Το πρώτο ζήτημα είναι για τους κτηνοτρόφους η κατακόρυφη αύξηση του κόστους της δραστηριότητάς τους. Έχουμε ζωοτροφές, όπως ανέφερα και στην ομιλία μου για τον προϋπολογισμό προχθές, έχουμε κόστος ζωοτροφών να ανεβαίνει μέχρι 60%, και άρα η όποια αύξηση πήρε το γάλα και το κρέας στην τιμή πώλησης φέτος εξανεμίζεται λόγω της απογείωσης του κόστους της παραγωγής τους. Και το δεύτερο που αφορά τους αγρότες και τους ελαιοκαλλιεργητές είναι ότι ήρθε ο ΕΛΓΑ, ήλθε ήδη και απήλθε. Έχουμε τεράστιες ζημιές από την καρπόπτωση. Έχουμε ελαιοκαλλιεργητές οι οποίοι έχουν μείνει απροστάτευτοι. Η προθεσμία έλεγε σήμερα είναι 17 Δεκεμβρίου. Επισήμως έλεγε στις 15 για να δηλωθούν οι ζημιές. Πολλοίς κόσμος δεν ήξερε ούτε πώς να κάνει τις αιτήσεις. Και αυτό τον κόσμο τον άφησαν ανενημέρωτο. Λοιπόν, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ένα από τα Υπουργεία που όντως έχει ως συνήθειό του να μην απαντά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και το καλούμε, και αυτή είναι η τελευταία μου φράση, άμεσα να προβεί σε λήψη μέτρων, πρώτον για αποζημιώσεις όσων παραγωγών έχουν χτυπηθεί, και δεύτερον σε λήψη ανακουφιστικών μέτρων που λέμε εμείς με συγκεκριμένες προτάσεις, για να προστατευθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ειδικά από την απογείωση του κόστους για την παραγωγή τους. Αλλιώς δεν θα επιβιώσει η Λεσβιακή Ήπεθρος.